Όχι στις απολύσεις των εκπαιδευτικών και στην υποβάθμιση των πτυχίων τους, όχι και στην αυτοαξιολόγηση, λέει η ΕΛΜΕ Δράμας και συμπλέει άμεσα με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία μάλιστα για τον λόγο αυτό έχει κηρύξει και στάσεις εργασίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις όποιες αλλαγές επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας σε βάρος των εκπαιδευτικών. Θέλω να σας πω ότι σήμερα φεύγει ο Πρόεδρος για την Αθήνα, αύριο έχουμε Γενική Συνέλευση Προέδρων στην Αθήνα, όπου θα αποφασιστούν οι περαιτέρω στάσεις του κλάδου απέναντι σε αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή τα θέματα της διαθεσιμότητας των συναδέλφων και στο θέμα της αυτοαξιολόγησης, παύλα αξιολόγησης, η οποία έρχεται ως ονούπου. Ο κλάδος συζητάει για πενθήμερες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κινητοποιήσεων μετά την απεργία της ΑΔΔ στις 13-14 Μαρτίου. Αυτή η απόφαση θα πάρθει αύριο. Είναι γνωστό ότι έχουμε 2.000 περίπου συναδέλφους σε διαθεσιμότητα. Είναι επίσης γνωστό ότι πολλοί από αυτούς, σύμφωνα με όσα λέει ο Υπουργός Παιδείας και διάφοροι άλλοι υπουργοί, υπάρχει πλάνο να απορροφηθούν. Ωστόσο όμως η δικιά μας απέτηση είναι να απορροφηθούν όλοι, γιατί κανένας τους δεν περισσεύει. Και να απορροφηθούν μάλιστα με το ίδιο εργασιακό καθεστώς, διότι δεν θέλουμε να ανοίξει η κερκόπορτα στο δημόσιο, όπου θα αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων του δημοσίου. Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση, έχουμε αυτή τη φάση την αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδος, η οποία πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική για τους συναδέλφους και για τους συλλόγους, είναι προαιρετική, όποιος θέλει συμμετέχει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα να στρώσει το έδαφος για την επερχόμενη αξιολόγηση, η οποία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο. Πιστεύω ότι θα καταστρέψει και τις συναδελφικές σχέσεις και τις σχέσεις των καθηγητών με τους μαθητές, θα καταστρέψει όλη την δομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σχολείο. Γι' αυτό και είμαστε αντίθετοι. Κοιτάξτε, χάσιμο διδακτικών ωρών υπάρχει αυτή τη στιγμή με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας. Υπάρχουν χιλιάδες ώρες οι οποίες δεν έχουν διδαχτεί τα παιδιά μάθημα, διότι δεν έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας καθηγητές για να τους διδάξουν. Άρα λοιπόν ο πρώτος φταίχτης είναι ο ίδιος ο Υπουργός. Όταν χάνεις ώρες εργασίας γιατί κάνεις μια κινητοποίηση η οποία έχει σκοπό να καλυτερεύσει το δημόσιο σχολείο, εγώ δεν νομίζω ότι είναι χάσιμο ωρών. Ίσα-ίσα είναι μια επικοδομητική κριτική και στάση απέναντι σε αυτό που όλοι θέλουμε, ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο.